τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκη, πρώην Υπουργό, τον Θόδωρο τον Καράγλου. Κύριε Καράγλου, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντογουλίδη, σε εσάς, συνεργάτες και σε όλους τους ακροατές. Είμαι καλά, είμαι στην Αθήνα και σε λίγο πρόκειται να βγω στην ΕΡΤΕΝΑ, οπότε έχουμε το χρόνο μας είναι. Έχουμε 7-8 λεπτάκια, μπορείτε να μας διαθέσετε μέχρι τις 11. Ωραία, μέχρι τις 11 να πάμε και το δελτίο ειδήσεων. Θέλω μια πρώτη προσέγγιση λοιπόν της υπόθεσης αυτής από την πλευρά σας. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε καταρχήν ένα σίγουρο σκάνδαλο και συνέχεια ένα υποτιθέμενο σκάνδαλο. Το σίγουρο σκάνδαλο είναι η ανάμειξη της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή στην κυβέρνηση, στα θέματα δικαιοσύνης. Συγκεκριμενοποιώ. Υπάρχει μια έρευνα από τους δικαστές, από τους ανακριτές. Σωστός και καλά γίνεται. Από εκεί πέρα, με ποια λογική ο Πρωθυπουργός εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, ενημερώνεται από τους υπουργούς οι οποίοι προηγουμένως έχουν ενημερωθεί από τους δικαστές, από τον κύριο Κοντονή και από τον κύριο Παπαγγελόπουλο, με ποια ιδιότητα ο κύριος Τζανακόπουλος, κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισκέφθηκε και ενημερώθηκε τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Έτσι, αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία τι λέμε? Λέμε ότι πρέπει να τεθεί η δικαιοσύνη ελεύθερη, δεν έχουμε αλλάξει ποτέ. Η ρότα μας είναι πάντα σταθερή και λέμε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να τεθεί ελεύθερη και απερίσπαστη να κάνει καλά τη δουλειά της. Δεν χρειάζεται, είναι απαράδεκτη η κυβερνητική εμπλοκή, γιατί τότε έχουμε παράβαση του συντάγματος και αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και σε ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας και του συντάγματος δεν κάνουμε εκπτώσεις. Αυτό είναι το σίγουρο σκάνδαλο που έχει προκύψει μέχρι στιγμής. Το δεύτερο ζήτημα, έχουμε ένα υποτιθέμενο σκάνδαλο. Έχουμε κάποιες καταγγελίες από ανώνυμες μαρτυρίες σε βάρος 2 πρώην πρωθυπουργών και 8 πρώην υπουργών. Προσέξτε, για να καταγγέλεις και να ζητείς έρευνα σε βάρος 2 πρώην πρωθυπουργών και 8 πρώην υπουργών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να το τεκμηριώνεις. Και τεκμηρίωση σημαίνει απόδειξη. Δεν σημαίνει νομίζω, άκουσα, υποθέτω, εικάζεται και τα λοιπά από 3 ανώνυμους προστατευόμενους μάρτυρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν κάποιες καταρχήν παρατηρήσεις που μπορώ να λέτε κάνω... Λέτε λοιπόν ότι ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων, ο οποίος προβλέπεται και ισχύει και στην υπόθεση της Χρύσης Αυγής. Επειδή όμως εδώ μιλάμε για 10 πολιτικά πρόσωπα, εκ των οποίων 2 πρώην πρωθυπουργοί, λέτε ότι αυτός ο θεσμός πρέπει στην ουσία να μην ισχύσει και να γίνουν οι μαρτυρίες αυτές επώνυμες για να εκλεχθεί η αξιοπιστία τους. Καταρχήν ότι πρέπει να γίνουν γνωστές τους συνηγόρους των κατηγορουμένων και τους κατηγορουμένους, αυτό είναι το νόνο κάνετε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ζήτημα το ότι θα πρέπει όταν κάποιοι, οποιοδήποτε πολίτες κατηγορούν 2 πρώην πρωθυπουργούς ή 8 πρώην υπουργούς, πρέπει να έχουν αντικειμενικά στοιχεία. Προσέξτε, ο κ. Τσοχατζόπουλος παραπέμφθηκε και δικάστηκε και φυλακίστηκε γιατί δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τον αδικαιολόγητο το πλουτισμό του, τις offshore εταιρείες, τα κινητά του κτλ. Εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Εδώ μιλάμε ότι άκουσα, νομίζω, είδα, υποθέτω. Λοιπόν, δεν υπάρχει απολύτως κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Έγγραφο, λογαριασμός, κάποιος αδικαιολόγητος πλουτισμός, κάτι σχετικό. Άρα λοιπόν πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Ναι, ναι. Δεύτερο ζήτημα είναι ότι από τα στοιχεία που μέχρι στιγμής έχω διαβάσει, δεν έχω διαβάσει την δικογραφία γιατί αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει να πέσει άπλωτο φως και λέει όλη η δικογραφία να βγει στη δημοσιότητα. Και η κυβέρνηση δεν τη δείχνει, δεν δίνει καν ούτε αντίγραφα στους κατηγορούμενους, στους καταγγελόμενους δηλαδή. Έτσι, προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς ζητάμε διαφάνεια. Τι λένε λοιπόν τα παπαγάλακα της κυβέρνησης? Λένε ότι αυτό είναι ένα σκάνδαλο το οποίο δεν προέκυψε από εμάς, ότι προέκυψε από το FBI που έδωσε στοιχεία. Πουθενά στη δικογραφία, κύριε Κοντογουλίδη, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αναφέρονται στο FBI. Πουθενά δεν υπάρχει κάποιο δεδομένο που να λέει ότι το FBI, ανακρίνοντας κάποιους ηγέτες, τέλος πάντων κάποια άτομα του διοικητικού μηχανισμού της εταιρείας Νοβάρτης, έχει καταγγελθεί ότι έδωσαν χρήματα σε πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο επικαλούνται το FBI για να δώσουν βαρύτητα στην δικογραφία, χωρίς να υπάρχει απολύτως καμιά αναφορά. Και βέβαια και πάρα πολύ σημαντικό είναι και αυτό, ότι εμείς ζητούμε το συντομότερο δυνατό να κινήσει η διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης, γιατί διαφορετικά έχουμε απλά λάσπη στον ανεμιστήρα. Και βεβαίως όλα τα καταγγελόμενα πρόσωπα, όλα τα αναφερόμενα πρόσωπα ήδη έχουν κινήσει διαδικασία ποινικών αγωγών, αστικών αγωγών σε βάρος του Πρωθυπουργού, των υπουργών, όλων αυτών που βιάστηκαν να μιλήσουν για σκάνδαλα, μεγάλα σκάνδαλα κτλ. Όταν δεν είναι αυτή η δουλειά τους, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά ένα θέμα το οποίο είναι υποδιερεύνηση. Και εκτιμούμε πολιτικά ότι απλά γιατί η κυβέρνηση
τα βρίσκει μπαστούνια σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Σκοπιανού. Δεν είναι τυχαίο το ότι το όλο θέμα προέκυψε δύο μέρες μετά το τεράστιο συλλαλητήριο με πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμο στην Αθήνα. Έτσι, μετά την αντίδραση τη κοινή γνώμη που για πρώτη φορά ξεσηκώθηκε στα τρία χρόνια που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ και βγήκαν εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους. Δεν είναι τυχαίο το ότι η κυβέρνηση, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα στην οικονομική της πολιτική, μια από τα πράγματα δεν πάνε όπως ήθελαν και βγαίνει ο ένας μετά τον άλλο, οι Ευρωπαίοι θεσμοί και οι δανειστές, και λένε ότι δεν θα έχουμε καθαρή έξοδο, θα υπάρχει αυστηρή εποπτεία για τα επόμενα χρόνια μετά τις 20 Αυγούστου. Προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα. Είναι αυτό που λέμε κατά τα κοινώς λεγόμενα το πέταγμα της μπάλας στην εξέδρα. Αυτό θέλει να κάνει. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθούμε το θέμα με μεγάλη προσοχή. Αυτό που ζητάμε είναι πλήρη διαφάνεια. Το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου, διότι εδώ βλέπω ότι το πράγμα πλέον παίρνει πολεμικές διαστάσεις και θα έχουμε σωρία αγωγών και μηνύσεων και έντονων αντιπαραθέσεων που δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για τη δημιουργία ήπιου συνδετικού κλίματος. Όταν η κυβέρνηση το τορπιλίζει και το κλίμα αυτό, και αυτό το κάνει και με το εθνικό θέμα. Αν δηλαδή από την αρχή έκανε αυτά που θα έπρεπε να κάνει, αν αποφάζει να έχει μια ενιαία κυβερνητική θέση, αν ενημέρωνε τους πολιτικούς αρχηγούς έγκαιρα πριν ξεκινήσει η μυστική διπλωματία, αν γινόταν όλα αυτά, θα ήταν διαφορετικά τα θέματα και σε ό,τι αφορά το εθνικό μας θέμα. Έτσι και τώρα. Για ποιο λόγο βιάστηκε η κυβέρνηση να μιλήσει για τεράστιο σκάνδαλο και να κάνει μια σειρά μεθοδεύσεων, οι οποίες σίγουρα είναι καραμπινά το σκάνδαλο. Η ανάμειξη της κυβέρνησης σε θέματα δικαιοσύνης είναι σκάνδαλο μεγάλο. Και είναι σκάνδαλο που έχει σχέση με την παραβίαση του συντάγματος, που απαγορεύει τα κυβερνητικά στελέχη να αναμειγνύονται στην υπόθεση αυτή. Αυτό που λέω λοιπόν, έτσι είναι το αυτονόητο, ότι θα πρέπει να αφήσει τη δικαιοσύνη απερίσπαστη να κάνει τη δουλειά της, να μην βιάζονται τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης να δημιουργούν πολιτικό κλίμα και να ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα πλήξουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, γιατί καθαρός ουρανός σε τραπέζι δεν φοβάται. Και η Νέα Δημοκρατία έχει, κύριε Κουντουγουλίδη, μια πάγια θέση αρχής, απόλυτη διερεύνηση, απόλυτη διαλέσκανση όλων των πραγματικών περιστατικών, γιατί δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καράογλου. Καλημέρα. Να είστε καλά. Χάρηκα που τα είπαμε.